Σας καλούμε να βάλετε το δρόμο πάλης που προτείνει το ΚΚΕ και ο οποίος λέει το εξής πράγμα. Πρέπει, συγκροτημένη υπάρχει, αλλά πρέπει να δημιουργηθεί μια πανίσχυρη λαϊκή συμμαχία με κοινωνική ταυτότητα, όχι γενικά λαός, όχι γενικά καταπιεσμένη, όχι γενικά ταλαιπωρημένη. Μια συμμαχία η οποία απαρτίζεται από την αγωνιζόμενη εργατική τάξη και τις μορφές οργάνωσης που έχουν ταξικό προσανατολισμό. Από τις οργανώσεις και τους αγωνιζόμενους φτωχούς αγρότες. Από τους φτωχούς αυτοαπασχολούμενους. Και αυτή η συμμαχία πρέπει να έχει στο νου της, με ιδιαίτερο τρόπο, να προσελκύσει, να αναδείξει και να προσελκύσει στη δράση νέες ηλικίες και γυναίκες που για διάφορους λόγους που δεν είναι τις ώρες να τους αναλύσουμε εδώ, γίνονται και ιδιαίτερα θύματα του καπιταλισμού, αλλά έχουν και πρόσθετες δυσκολίες, ιδιαίτερα σήμερα, στη μαζική συμμετοχή στη δράση. Αυτή η λαϊκή συμμαχία πρέπει να παλεύει για να ανακουφίζει όσο γίνεται το λαό, για να παρεμποδίζει να περνάνε μέτρα, αλλά ο δρόμος της πρέπει να είναι σαφής. Ανατροπή της εξουσίας των μονοπωλίων, της δικτατορίας των μονοπωλίων. Αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μονομερής διαγραφή του χρέους, κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής, του πλούτου που υπάρχει σε αυτή τη χώρα από τη φύση της, που έχει διαμορφωθεί όλα τα χρόνια από την δουλειά των εργαζομένων. Εργατική λαϊκή εξουσία. Σε αυτή την πλάστικα, βεβαίως, σε αυτή την πλάστικα βάλε και τις δυσκολίες. Τη συνθετότητα της πάλης. Βάλε τις δυσκολίες, βάλε τις θυσίες που πρέπει να γίνουν. Γιατί σε αυτόν τον δρόμο χρειάζονται θυσίες. Βάλε, αν θέλετε, και το κόστο της σύγκρουσης και της ρήξης. Δεν θα είναι ένας δρόμος που θα σου πούνε περάστε. Τι βαραίνει όμως. Τη μια πλάστικα την ξέρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα γίνεται όλο και πιο βαριά, θα κουμπάει τη γη. Η άλλη πλάστικα δεν έχει δοκιμαστεί. Έχει δυσκολίες, έχει αγώνες, έχει θυσίες, θα έχει ζιγζάκ ενδεχομένως, αλλά έχει τέρμα που ο λαός μπορεί να το κατακτήσει. Θα κοιτάξουν όταν θα πάμε στις εκλογές να έχουν δημιουργήσει στο λαό τέτοια φοβία, ούτως ώστε άλλα να σκέφτεται και άλλα να ψηφίζει, για να μην χάσουμε τη δόση. Και αυτό είναι για 30 χρόνια, για να μην σας πω ότι αύριο μπορεί να υπογραφεί συνθήκη που να μας πηγαίνει 50 χρόνια. Αφήστε που μέσα στα 30 χρόνια μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει διαλυθεί δηλαδή. Και λέει ο Γιούγκερ, δεν έχετε δικαίωμα. Η οπαδή της αστικής δημοκρατίας. Βεβαίως η εκλογική μάχη είναι μια σημαντική μορφή πάλης. Να γιατί εμείς λέμε ότι οι εκλογές είναι μια μορφή πάλης που πρέπει, είναι ένα όπλο που έχεις και πρέπει να το χρησιμοποιήσεις, αλλά καμία ουσιαστική στην Ελλάδα αλλαγή δεν πρόκειται να έρθει μέσα από μια τέτοια διαδικασία αν ο λαός πραγματικά δεν αποφασίσει. Όχι να αναθέσει σε ένα κοινοβούλιο λαντουλίστα προβλήματα, αλλά αν ο λαός δεν δημιουργήσει τη δική του εξουσία, τους δικούς του θεσμούς εξουσίας και δεν πάρει την υπόθεση στα δικά του χέρια.